ξεκινήσω λίγο και από την τελευταία επισήμανση. Νομίζω ότι έχουμε μπερδέψει λίγο τους ρόλους. Νομίζω ότι δεν είναι ο ρόλος ούτε του μάρτυρα, αλλά ούτε και συναδέλφων να κρίνουν ερωτήσεις συναδέλφων. Δεν είναι ο ρόλος κανενός να λέει ότι μία ερώτηση είναι άριστη ή μία ερώτηση είναι παραπιστική. Και επίσης, κύριε Μάρτης, το αν θα έπρεπε να τελειώσει εδώ η εξεταστική, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θέμα που το κρίνει η ίδια η Επιτροπή. Επειδή είπατε ότι κατά την άποψή σας θα έπρεπε να τελειώσει εδώ η εξεταστική. Ναι. Απλώς για να ακουστεί, το είπατε ως σχήμα λόγου. Ωραία. Σχήμα λόγου το είπα. Λοιπόν, κύριε Μάρτης, το ζητούμενο δεν είναι η χρησιμότητα της εξέτασης που γινόταν, αλλά η κοστολόγησή της με ένα συγκεκριμένο ποσό, με τα 1.500 ευρώ. Κοστολόγηση την οποία θα ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως, εάν θεωρούσατε προκλητική, δηλαδή μία εξέταση, να τιμολογείται με ένα ποσό βάση του ΚΕΝ. Για τον κόσμο που μας ακούει να πούμε ότι το ΚΕΝ προσδιορίζεται γιατί έχει ως βάση 2 μέρες νοσηλεία και χειρουργείο. 1.500 λοιπόν ευρώ αυτή η εξέταση με τις συγκεκριμένες συνθήκες. 1.500 ευρώ κι εσείς για την εξέταση στο ιατρείο. Όχι κι εμείς. Χαρακτηρίσατε, αφήστε να ολοκληρώσω εξέταση, και θα απαντήσετε. Ναι. Χαρακτηρίσατε επανειλημμένως λάθος την ανακοστολόγηση της εξέτασης και μάλιστα μεμφθήκατε την σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για το γεγονός, εμένα μου προξενεί εντύπωση, φαντάζομαι και στον κόσμο που μας ακούει, για το γεγονός ότι τα 1.500 ευρώ έπεσαν στα 300, ουσιαστικά 150 γιατί 150 είναι αναλώσιμα. Από τα 1.500 μειώθηκε λοιπόν στα 300. Εσείς αυτή την απόφαση τη χαρακτηρίζετε όχι μόνο λάθος, αλλά είπατε ότι πάρθηκε με αυθαίρετο τρόπο, είπατε μόλις τώρα. Μιλήσατε για εξαπάτηση. Θέλω εδώ να μας εξηγήσετε πώς στοιχειοθετείτε την εξαπάτηση όταν, επαναλαμβάνω, τα 1.500 έγιναν 300. Και θα επαναλάβω, αν και ακούσαμε για άλλη μια φορά την απάντησή σας, αν μετά από όλα αυτά θεωρείτε ότι τα 1.500 ήταν πολλά ή όχι. Ήταν προκλητικά ή όχι, κύριε Σαλμά. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι τα 1.500 ευρώ είχαν, όχι θεωρώ, η κοστολόγηση, η τιμολόγηση, δόθηκε τιμή, γιατί δεν έγινε κοστολόγηση, της διαγνωστικής αρθροσκόπησης, έγινε σε προγενέστερο χρόνο το 2012, 2 Φεβρουαρίου του 2012. Τότε είπε το σύστημα, που φαίνεται στο Υπουργείο Υγείας, ότι η διαγνωστική αρθροσκόπηση θα πληρώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία 1.500 ευρώ. Για 2 μέρες νοσηλεία δεν και χειρουργείο, κύριε Σαλμά. Πώς δεν υπάρχει. Να σας πω κάτι. Ωραία. Πώς δεν υπάρχει. Θα ρωτήσετε 1500... τότε... Να προτείνω εγώ. Θα κάνετε μία ερώτηση, λοιπόν, στην Ορθοπαιδική Εταιρεία. Θα κάνετε μία ερώτηση στην Ορθοπαιδική Εταιρεία. Και θα πείτε, εσείς είναι day clinic και αρθροσκόπηση, μπαίνει το πρωί, βγαίνει το βράδυ. Κύριε Σαλμά, τι λέει η υπουργική απόφαση. Η υπουργική απόφαση λέει ότι το ΚΕΝ προϋποθέτει 2 μέρες νοσηλεία και χειρουργείο. Κάτω... Για να μιλάμε ξεκάθαρα, ξέρετε, μας ακούει κόσμος πολύς και μας λέει και μας, ξέρετε, μιλάτε πιο απλά, πιο κατανοητά, να καταλαβαίνουμε. Είναι και δύσκολο θέμα, είναι ιατρικό το θέμα, είναι απλές οι ερωτήσεις και θα θέλαμε και απλές απαντήσεις. Κυρία Καβαλία, η υπουργική απόφαση λέει ρητά και κατηγορηματικά ότι το ΚΕΝ είναι στα 1.500 Ωραία. Ευρώ, λοιπόν, αλλά προϋποθέτει 2 μέρες νοσηλεία και χειρουργείο. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, το 1.500 ήταν απόλυτα σωστή τιμή κατά την κρίση μου. Για 2 μέρες νοσηλεία και χειρουργείο, το όχι αφήντησα. Για 20 λεπτά στο ιατρείο. Είπα την άποψή μου, εγώ εσείς λέτε τη δική σας. Είπατε την άποψή σας. Νομίζω ότι όλοι βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Θα ήθελα να έρθουμε λίγο σε αυτά τα ανετιολόγητα ποσά τα οποία μας είπε ο αντιπρόεδρος του ΕΟΠΗ και να σας ρωτήσω έτσι μια απορία που μου γεννήθηκε. Γιατί καταθέσατε τα ποσά αυτά ανετιολόγητα και γιατί δεν... θα λέτε στο δεύτερο πληθυντικό, δεν θα λέτε καταθέσατε. Για να είμαστε σαφείς για τα πρακτικά, γιατί το είδα πολλές φορές. Γιατί η εταιρεία κατέθεσε. Η εταιρεία, έτσι. Ναι. Η εταιρεία η οποία ναι, συστεγαζόταν το αυτό, με το ναι, ιατρείο σας. Όχι, να το ξαναπούμε. Και ξέρετε, μακριά από μένα οποιαδήποτε έννοια οικογενειακής ευθύνης, ειλικρινά σας μιλάω. Δεν απαγορεύεται από πουθενά να ανοίξει η γυναίκα σας μαζί με τον ξάδελφό σας συστεγαζόμενο με το ιατρείο σας κέντρο. Αυτό δεν απαγορεύεται. Δεν σχολιάζουμε αυτό εδώ. Γιατί η εταιρεία λοιπόν
κατέθεσε ανετιολόγητα αυτά τα ποσά και γιατί η εταιρεία δεν απάντησε στο ερώτημα της οικονομικής υπηρεσίας του ΕΟΠΗ. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια αιτιολόγηση. Καταθέτουμε αυτά τα λεφτά γι' αυτό. Οι καταθέσεις, μάλλον, αυτή είναι ακριβώς όρος, έγιναν τον Ιανουάριο, κυρία Καβαδά. Τον Ιανουάριο του 2016. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Όχι. Αφήστε να απαντήσω. Ναι. Και όπως είπε ο κύριος Γεωργακόπουλος, γιατί τέτοιο έγγραφο δεν είχε φτάσει στο διαγνωστικό, το έγγραφο ρωτούσε 30 από ό,τι είπε Αυγούστου. 8 μήνες μετά, γιατί μπήκαν αυτά τα ποσά. Εν ώψη της εξεταστικής. Προφανώς, αν ο οποίος ενδιαφερόταν να μάθει γιατί είναι αυτά τα ποσά, θα τα μάθαινε εγκαίρως. Ένα μήνα μετά αφού του κατατέθηκαν. Αυτό είναι λοιπόν αυτό είναι αμέλεια του ΕΟΠΗ, λέτε. Κατά την άποψή σας είναι μια αμέλεια του ΕΟΠΗ. Εγώ ρωτώ εσάς. Ναι. Είναι δυνατόν να καταθέτει η εταιρεία να επιστρέφει ένα ποσό? Είναι καθάριση, το είπα. Δεν υπάρχει στην αιτιολόγηση. Να τους πούμε να το συμπληρώσουν. Τι να σας πω, δεν υπάρχει καθάριση. Όχι. Αυτή η απάντηση τώρα δεν... Απάντησα. Είναι καθάριση όπως θα δείτε. Ξαναλέω όμως ότι όφιλε η εταιρεία να αιτιολογήσει το γιατί επιστρέφει αυτά τα χρήματα. Όφιλε η εταιρεία να απαντήσει στα ερωτήματα της οικονομικής υπηρεσίας του ΕΟΠΗ. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Η εταιρεία, επειδή θα προέβαινε σε μια διαδικασία κλεισίματος, γιατί μετά, σας είπα, από τον Απρίλιο ουσιαστικά που σταμάτησε η σύμβαση με τον ΕΟΠΗ του 2016, δεν είχε ενδιαφέρον οικονομικό. Έτσι. Οπότε, θεώρησε ότι κάνοντας τη δική της κρίση, να καλύτερα από αυτά τα χρήματα να επιστρέψει πάλι πίσω η ΕΟΠΗ αν χρειαστεί, παρά να χρωστάει η εταιρεία στον ΕΟΠΗ. Ναι, αλλά ο ΕΟΠΗ παίρνει κάποια χρήματα που δεν ξέρει γιατί τα παίρνει. Εντάξει. Τώρα από τη μία τα ζητάει όλα πίσω. Τώρα το πείραξε επειδή πήρε. Κύριε Σαλμά, είστε φυής άνθρωπος. Όχι, εφαίστατος είμαι. Ναι, ναι. Ακούστε. Είστε φυής άνθρωπος. Με αδικείτε φυή. Αλλά να σας πω τώρα. Είχα κάτι. Τον εαυτό μου για δεν είμαστε κι εμείς. Μπορεί να μην είμαστε της αριστείας στην οποία επαγγέλλεστε εσείς. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε άριστοι κατά τον κύριο Μητσοτάκη, κατά τον αρχηγό του κόμματός σας. Αλλά εν πάση περιπτώσει κι εμείς, ξέρετε, διαθέτουμε μια στοιχειώδη ευφυΐα. Οπότε καλό είναι να μην προσβάλλει κανείς κανέναν. Σας είπα εγώ ότι δεν είστε φυής. Ξαναλέω. Είμαστε όλοι ευφυείς άνθρωποι και καταλαβαίνόμαστε. Ανατρέχοντας στα πρακτικά, βλέπω ότι είπατε κάποια στιγμή ότι αναγκαστήκατε να στέλνετε ασθενείς στον ιατρό κόσμο, καθώς το διαγνωστικό κέντρο που συστεγαζόταν με εσάς δεν ανανεωνόταν η σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Είπατε επιλέξει τι να κάνουμε αφού δεν μας ανανέωναν τη σύμβαση. Το έχω σε εισαγωγικά. Καταχρηστικά αυτό. Να προσθέσεις. Καταχρηστικά δεν ανανέωναν τη σύμβαση. Ισχύει όμως ότι η διακοπή του κέντρου, του συστεγαζόμενου με εσάς, έγινε με πρωτοβουλία του ίδιου του κέντρου τον Οκτώβριο του 2016. Λοιπόν, ζήτησε το ίδιο το κέντρο να διακόψει τη σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Αν έχετε την καλοσύνη να μην... Η συνάδελφή σου, κύριε Σαλμά. Έχετε δίκιο. Και τους εγκαλείτε. Εντάξει, δεν κάνει τίποτα. Τώρα μια ψήφιρο λίγο, μην το κάνουμε και για όνομα, δεν είμαστε μαθητές. Έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε άλλο ένα ψέμα του κύριου Γεωργακόπουλου που ξανά εξαπάτησε την επιτροπή σας προκειμένου να δημιουργηθούν αμφιβολίες, γιατί διάβασα και εγώ τα πρακτικά. Κύριε Σαλμά, θα σας παρακαλούσα μισό λεπτό, όμως προβαίνετε σε χαρακτηρισμούς. Ενώ ο κύριος Γεωργακόπουλος δεν είναι παρόν, κρίνετε τα όσα είπε, μιλάτε για ψέμα. Λοιπόν, ό,τι θέλει. Να λέτε κάποιον ψεύτη χωρίς να έχει τη δυνατότητα. Όμοι του βουλευτή, κύριε Γεωργαντά, θα διακόψω τη συνεδρίαση. Παρακαλώ. Ούτε εγώ είχα τη δυνατότητα να απαντήσω όταν ψεύδετο. Πολλαπλώς. Ακούστε. Όλοι κρινόμαστε. Θα μαζέψω τα ψέματα του κύριου Γεωργακόπουλου στο τέλος. Κύριε Σαλμά, αντιλαμβανόμαστε τον εκνευρισμό σας. Αντιλαμβανόμαστε τον εκνευρισμό σας. Αυτή είναι ο Γεωργακόπουλος. Το ιερό δισκοπότηρο δηλαδή. Άλλη φωνή δεν ακούγεται. Ήρεμα. Έχουμε συνηγόρο του Γεωργακόπουλου εδώ μέσα. Να ξέρω.
Ήρεμα! Μιλάνε οι δυο τους, κύριε Γιωργαντά. Ζητήστε το λόγο, θα σας τον δώσω όταν τελειώσουν οι υπόλοιποι αγορητές. Για κάποιο λόγο οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας εκνευρίζονται. Καταλαβαίνουμε όλοι τους λόγους. Ο κύριος Αλμάς δεν είναι εδώ κατηγορούμενος, είναι εδώ μάρτυρας. Ως μάρτυρας αντιμετωπίζεται, σε μάρτυρα απευθύνουμε τα ερωτήματα και ένας μάρτυρας δεν μπορεί να λέει ψεύτη. Προηγούμενο μάρτυρα. Λέει ψεύτη. Γιατί δεν μπορεί να το λέει ψεύτη. Κύριε Γιωργαντά και κύριε Κεφαλογιάννη. Ό,τι θέλει μπορεί να λέει ο μάρτυρας. Ό,τι θέλει. Κύριε Γιωργαντά. Λογοκρισία δεν είναι. Από πότε έχουμε λογοκρισία στους μάρτυρες. Συγγνώμη. Είναι κρίση της ερωτού σας και είναι κρίση του μάρτυρα. Ό,τι θέλουν να απαντήσει όμως. Δεν λογοκρίνουμε κανέναν, αλλά μιλάνε οι δυο τους. Ηρεμήστε. Θα τελειώσουμε. Ηρεμήστε. Θα σας δώσω το λόγο μετά. Ηρεμήστε. Δεν τον αφήνει να απαντάει. Μετά τον όχι. Ποιος δεν τον αφήνει. Ό,τι θέλει θα πει. Ό,τι θέλει θα πει, κύριε Κεφαλογιάννη. Έχετε την αίσθηση ότι δεν σας αφήνω, κύριε Σαλμά. Όχι εσείς. Η κυρία Καβαδία δεν τον αφήνει. Ηρεμήστε εσείς. Ηρεμήστε. Ηρεμά. Ηρεμά. Εκνευρίζεστε, κύριε Κεφαλογιάννη. Εσείς εκνευρίζεστε από τις απαντήσεις του κυρίου Σαλμά. Κεφαλογιάννη. Προφανώς δεν σας βολεύει. Μην παραβιάσουμε. Καταλαβαίνω. Μην παραβιάσουμε. Όλοι καταλαβαίνουμε. Όλοι καταλαβαίνουμε. Αναγκαστώ να διακόψω τη συνεδρίαση. Όχι, για να μην. Ειλικρινά σας το λέω, παρακαστώ. Ή θα κάνουμε τάξη ή όχι. Λοιπόν, προσέξτε, τι εύλογο ερώτημα έθεσε η κυρία Καβαδία επειδή εξαπατήθηκε από κάτι που είπε ο κύριος Γεωργακόπουλος. Αυτό θα σας πω τώρα. Σας είπε ο κύριος... εξαπατηθήκαμε, μα πάλι προβαίνετε σε χαρακτηρισμούς. Εγώ λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσω, θέτω ένα ερώτημα, το οποίο... Επειδή είπα το μεσημέρι έχω μια υποχρέωση, θέτω ένα ερώτημα, κύριε Σαλμά, το οποίο μου δημιουργήθηκε από την απάντηση του κυρίου Γεωργακόπουλου. Δεν κρίνω τις απαντήσεις κανενός, διαβάζω τα πρακτικά και μου γεννιούνται ερωτήματα. Σας είπε ψέματα, αφήστε με να σας πω τι ψέμα, είναι σοβαρό. Αφού σας λέω ότι σας είπε ψέμα, δεν έχετε υπομονή να δείτε. Ήρεμα. Σας είπε ο κύρος Γεωργακόπουλος ότι 12 Δεκάτου του 2016 να πει ό,τι θέλει. Ότι 12 Δεκάτου του 2016 το διαγνωστικό συστεγαζόμενο αυτό ιατρείο, διαγνωστικό κέντρο, έστειλε επιστολή στον ΕΟΠΗ με το οποίο ζητάει να διακόψει τη σύμβαση. Σωστά. Συνεχίστε. Όχι σωστά, αυτό δεν με ρωτάτε. Αυτό σας ρωτάω. Πού είναι το έγγραφο. Πού είναι το έγγραφο. Θα κοιτάξουμε, υπάρχει το έγγραφο. Πώς ήρθατε να μου κάνετε αυτή την ερώτηση χωρίς το έγγραφο. Δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο. Το έγγραφο το έχω. Απλά κάπου χάθηκε. Και τώρα θα σου το δώσω ακόμα μέχρι το τέλος. Μας λέτε ότι δεν υπάρχει, δηλαδή δεν ζητήθηκε ποτέ από το διαγνωστικό κέντρο αυτοβούλος να διακοπεί η σύμβαση. Ακριβώς. 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 Κρατάμε και καταγράφουμε. Ακριβώς. Θα σας πω τι λέει το έγγραφο που ενώ το είχε μπροστά του. Το παραποίησε, γιατί μετά προέκυψαν, κύριε Πρόεδρε, πάρα πολλά ερωτήματα. Ήρεμα, ναι. Οι δυο τους μιλάνε, ήρεμα, μην το ξαναπώ. Τι έλεγε το έγγραφο αυτό που λέει, ότι μετά και την τυπική λήξη της συνεργασίας μας τον Απρίλιο του 2016, το λέει, και μετά τη νέα τιμή δεν επιθυμούμε την ανανέωση της σύμβασης του πολυιατρίου. Άρα θεωρήστε την αίτησή μας μη υπαρχτή. Είδατε γιατί σας είπα ότι σας είπε ψέματα. Μισό λεπτό. Ναι, μισό όσο θέλετε. Λοιπόν, έχουμε εδώ το έγγραφο. Το ναι, οποίο και διαβάστε λέει... το. Λέει κάτι άλλο από αυτό που 12, σας λέω εγώ. 17, αλλά ακούστε, κύριος Γεωργακόπουλος... 17 Δεκάτου του 2016. Όχι, δεν ξέρω εγώ 17. 17, 17 Δεκάτου, 12, αυτό τι λέει. 12. 12 είναι αυτό. 12, για διαβάστε το από τα πρακτικά. Αφού σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία μας που ξεκίνησε τον Ιούνιο και πρακτικά σταμάτησε στα τέλη του 2016... Στα τέλη τι λέει. Του Απριλίου. Μια και πρακτικά σταμάτησε στα τέλη Απριλίου. Σας διαβάζω... Γιατί σας ξεφεύγει το Απριλίου. Πώς σας ξεφεύγει. Σας το είπα, κύριε Σαλμά, εσείς δεν το ακούσατε. Αυτό είπε ο κύριος Γεωργακόπουλος, ότι λέει το έγγραφο. Μιας και...
Αυτό είπε. Οι δυο τους, ο Γεωργακόπουλος για τα ψέματα. Το τέλος θα τα πούμε. Θα διαβάσω ακριβώς τι λέει. Τα πόσα ψέματα είπε. Θα διαβάσω ακριβώς τι λέει. Αυτό είναι. Αφού σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία μας που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015 και πρακτικά σταμάτησε στα τέλη Απριλίου του 2016, μιας και επί 6 μήνες δεν υπογράψατε τη νέα σύμβαση ως πολυιατρείο που μας είχατε υποδείξει να μετατρέψουμε την εταιρεία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αποσύρουμε την αίτησή μας για νέα σύμβαση με τον Ιούνιο. Που εκκρεμούσε από το Μάρτιο. Υπάρχει στο τμήμα συμβάσεων, διότι δεν ενδιαφερόμαστε πλέον να συνεργαστούμε με τον οργανισμό. Αιτία εκτός των άλλων είναι η νέα τιμή αποζημίωσης που πρόκειται να ισχύσει, η οποία είναι κάτω του κόστους του αναλώσιμου και ως εκ τούτου είναι μη αποδεκτή. Ευχόμαστε να βρείτε άλλο πάροχο κλπ. Κλπ. Τι μας λέει ουσιαστικά, κύριε Σαλμά. Κύριε Σαλμά, πέστε μου πρώτα τι λέει εδώ. Αυτό λέει, ήταν που με ρωτήσατε. Λέει ότι αποσύρεται, ότι προφανώς πρακτικά σταμάτησε τον Απρίλιο του 2016, αλλά το ίδιο το ιατρείο έρχεται και ζητάει να αποσυρθεί η αίτησή του. Είχαν κάνει αίτηση στον ΕΟΠΗ, κύριε Σαλμά, η οποία εκκρεμούσε. Ναι, τι λέει λοιπόν ότι ζητάμε να αποσυρθεί η αίτηση για νέα σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, που υπάρχει η αίτηση αυτή στο τμήμα συμβάσεων, δεν ενδιαφερόμαστε να συνεργαστούμε. Λέει ότι δεν ενδιαφέρεται να συνεργαστεί το κέντρο με τον ΕΟΠΗ, για τον πρόσθετο λόγο ότι ουσιαστικά δεν του συμφέρει η τιμή η οποία είναι κάτω του κόστους. Δικαίωμά του, ιδιώτης λοιπόν, αλλά όχι να μας λέτε ότι υπόθηκαν ψέματα όταν υπάρχει αυτό που ζητάει ο ίδιος ο ιδιώτης να αποσυρθεί η αίτηση για νέα. Τα πρακτικά θα πάνε όλα στην εισαγγελία στο τέλος. Και αν δεν πάνε, κύριε Σαλμά, θα πάνε κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Κύριε Σαλμά, ο κύριος Γεωργακόπουλος προσκόμισε αυτό και αυτό είναι το έγγραφο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το ποιος ζήτησε να αποσυρθεί η αίτησή του για νέα σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Κύριε Σαλμά, είστε ένα προβεβλημένο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Βουλευτής επί τόσα χρόνια. Πείτε μου ειλικρινά, πιστεύετε ότι αυτή σας η ιδιότητα δεν άνοιξε τους δρόμους προκειμένου κάποιες διαδικασίες να κινηθούν πολύ πιο γρήγορα? Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι κάτι συνηθισμένο να βγαίνουν υπουργικές αποφάσεις μπαμ-μπαμ παρά τις αρνητικές εισηγήσεις που υπάρχουν στις διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας? Δηλαδή, το ερώτημα που γεννάτε στον κάθε καλόπιστο που μας ακούει. Δεν πήρατε ένα τηλέφωνο το φίλο σας, το Μάκη, το Βορύδη, και να του πείτε, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις, προχώρησε το λίγο γρήγορα το πράγμα, γιατί δες την υπόθεσή μου, δεν είναι αυτές οι προνομιακές σας σχέσεις που κάνουν τόσο εύκολο να παρευρίσκεστε σε κλειστές συσκέψεις του ΕΟΠΗ, όπως σίγουρα δεν μπορεί να παρευρίσκεται κάθε πολίτης ο οποίος νιώθει ότι αδικείται? Και ξέρετε, είναι θεμητό. Είσαστε γνωστοί, είσαστε φίλοι, τον παίρνεις ένα τηλέφωνο, του λες, προχώρησε το λίγο. Όχι, καμία παρέμβαση σε κανέναν εγώ δεν έκανα για τιμολόγηση. Αντιθέτως, αν δεν ήμουν εγώ και ήταν άλλος, δεν θα είχε ταλαιπωρηθεί τόσο. Είναι άμα σας δείξω την αλληλογραφία και τις ενστάσεις επί ενστάσεων, είναι τόσοι φάκελοι. Και όλα αυτά επί της διαδικασίας. Γιατί δεν είπε η οποία από την αρχή, κάντε ένα πολυιατρείο. Πάντως, με βάση τις ημερομηνίες. Αν ήταν όπως τα λέτε. Με βάση τις ημερομηνίες, κύριε Σαλμά, οι ημερομηνίες που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι υπήρξε μία περισσή σπουδή εκ μέρους των εμπλεκομένων υπηρεσιών, υπουργείων κλπ. Για να προχωρήσει πολύ γρήγορα η υπόθεσή σας. Όχι. Αποδεικνύεται από τις ημερομηνίες, κύριε Σαλμά. Ακούστε, είναι δική σας κρίση αυτό, δεν μπορώ να σας πω κάτι. Αλλά εσείς ξέρετε προφανώς. Να σας πω κάτι. Ναι. Όταν κατατίθεται κάτι Παρασκευή και Δευτέρα βγαίνει η απόφαση, μεσολαβώντας Σαββατοκύριακο, ουσιαστικά έχουμε μία απόφαση αυθημερών. Δηλαδή. Εσείς πιστεύετε ότι είναι τόσο, δηλαδή, λειτουργούν τόσο γρήγορα? Τόσο. Τόσο γρήγορα. Όσο. Δεν έπαιξε ρόλο το γεγονός, ας πούμε, ότι αυτό έγινε το 2014, υπήρχε ένα κλίμα ότι αλλάζουν τα πράγματα, ότι αλλάζει η κυβέρνηση? Όχι, ο κάθε υπουργός διεκπεραιώνει τα θέματα του γρήγορα, άλλος τα διεκπεραιώνει. Άρα είναι απολύτως θεμητό, είναι απολύτως θεμητό και είναι κάτι το οποίο συναντιέται πάρα πολύ συχνά. Πάρα πολύ συχνά. Και επιβάλλεται. Αφήστε τι επιβάλλετε τώρα. Σας λέω. Τι γνώμη μου ρωτήσετε, τι να αφήσω. Ότι το συναντάμε αυτό πάρα πολύ συχνά, να βγαίνουν αυθημερών. Όχι να κάνουν 20 ημέρες. Να βγαίνουν αυθημερών αποφάσεις. Όχι να κάνουμε 3 ημέρες. Κύριε Πρόεδρε, παραπιστικά ρωτάει η κυρία Βασιλιά. Πάλι παραπιστικά, κύριε Κεφαλογιάννη. Δεν ακούω τίποτα. Οι δυο τους μιλάνε. Πού προκύπτει το αυθημερών, με συγχωρείτε. Οι δυο τους μιλάνε. Το αυθημερών προκύπτει. Οι δυο τους μιλάνε. Συνηγόρος δεν χρειάζεται ο κύριος Αλμάς. Με 22 πόσες μέρες είναι όταν. Αφήστε, κύριε Κεφαλογιάννη.
σας έχω ημέρες μεσολάβει. Θέλετε να διακόψουμε. 19 ημέρα Παρασκευή και 22 βγαίνει από απόφαση. Σας παρακαλώ. Θέλετε να διακόψουμε. Μιλάει η κυρία Καβαδία και ο κύριος Αλμάς. Τελεία. Τελεία. Φράζει κρίση η κυρία Καβαδία. Δικαίωμά της, κύριε Γεωργάντα. Κυρία Καβαδία. Δικαίωμά της. Εγώ δέχομαι να ρωτάω πώς θέλει. Ο ίδιος ο Μάρτης δεν έχει πρόβλημα. Να απαντήσω κι εγώ. Ήρεμα. Πράγματα που προκύπτουν σε γράφο. Τον εαυτό σας σούπερ συνήγορο. Σας πληροφορώ ότι ξέρει. Ξέρει να περασπιστεί τον εαυτό του Αλμά. Ήρεμα, ήρεμα, συνάδελφοι, ήρεμα. Κύριε Πρόεδρε. Ήρεμα, γιατί πρέπει να μιλήσει ο κύριος Μπουκόρος μετά. Κύριε Πρόεδρε, να διορθώσετε το να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Αναφέρετο. Δεν πρόκειται να σας... Σπύρο, δεν πρόκειται να σε λογοκρίνει κανείς, κύριε Σαλμά. Όχι, δεν έχω κάτι να υπερασπιστώ, γιατί το ξαναείπαμε. Όχι, καμιά αντίρρηση. Λοιπόν, έχετε δικαίωμα να πείτε, κρίνεστε. Απλώς, να απαντήσω, κύριε Καβαδία. Ναι, να απαντήσετε, αλλά να απαντήσετε συνολικά. Θέλω να απαντήσω σε όλους τους συναδέλφους. Ναι, προφανώς έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για τα μαθηματικά, κύριε Κεφαλογιάννη, γιατί... Ο κύριος Βορύδης έχει στα χέρια του, σας παρακαλώ. Όταν δεν είναι αποβαστική έχει στα χέρια του το σχετικό φάκελο για τον Υπουργό. Είστε πολύ ζωηροί σήμερα. Επειδή εσείς είστε ζωηροί χωρίς λόγο. 18 μήνες να αλλάξουν μια απόβαση. Θα πρέπει όλοι οι ρυθμοί της διοίκησης να είναι με ρυθμούς ΣΥΡΙΖΑ. 18 μήνες. Είμαστε σοβαροί. Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή, βλέπατε τα τρένα να περνάνε και δεν αλλάξανε μια απόφαση. Κύριε Κεφαλογιάννη, ο κύριος Βορύδης έχει το φάκελο στα χέρια του 19 Δευτέρου 14. Είστε ήρεμος, συνάδελφος. Σήμερα είστε ζωηρός. Είναι αποδοχή. Αποδοχή κάνει ο Βορύδης. Αποδοχή κάνει. Ήρεμα. Ήρεμα. Είστε σούπερ υπερασπιστές, ενώ δεν σας το έχει πει μόνοι σας αυτό. Αφήστε την κυρία Καβαδία να μιλήσει. Δεν λογοκρίνει κανείς κανένα εδώ μέσα. Ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει. Κρίνεται η Καβαδία, κρίνεται ο κύριος Αλμάς. Ήρεμα εσύ. Θα ακουστεί όσο και αν φωνάζετε. Ήρεμα. Ο κύριος Βορύδης έχει στα χέρια του το σχετικό φάκελο στις 19/12/14, ημέρα Παρασκευή. Χωρίς να μεσολαβήσει άλλη εργάσιμη, στις 22/12 εκδίδεται η υπουργική απόφαση. Μπράβο, μπράβο του, συγχαρητήρια. Μπράβο. Το γεγονός ότι αφορούσε... Θα διακόψω τη συνεδρίαση, συνάδελφοι. Θα πάμε 12 ώρα το βράδυ, σας το λέω. Νέας Δημοκρατίας θεωρείται απολύτως άσχετο. Σας ακούμε, κύριε Σαλμά. Έχουμε τη μία φορά τον κύριο Βορύδη που υπέγραψε μέσα σε 2-3 μέρες την απόφαση του και εσύ. Και έχουμε από την άλλη πλευρά τον κύριο αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πολάκη, ο οποίος κάνει 3,5 μήνες να απογράψει μια απόφαση του και εσύ και μετά λέει στη Βουλή. Αφήστε να σε απαντήσω όπως θέλω. Ωραία, απαντήστε με, ναι. Ποιο θεωρείτε εσείς? Μα είναι υποτιμάτη η νοημοσύνη μας με αυτόν τον τρόπο. Συγχωρέστε με, αν σας ξαναλέω, μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εσείς τη δική μας. Λέτε... Κεφαλογιάννη, θα διακόψω, σας το λέω. Θα είστε η αιτία που θα διακόψω, θα πάμε 12. Μη μιλάτε! Μη μιλάτε, είναι ικανός ο Σαλμάς. Τι είσαστε εσείς, πιο πάνω από τον Σαλμά? Ήρεμα! Κυρία Καβαδία, παρακαλώ. Με συγχύστε, παιδιά. Τελειώσουμε κανονικά. Ο κύριος Αλμάς για να... Σατήτησα, τέλειωσε. Έκοψα εγώ καθόλου. Ο κύριος Αλμάς μέχρι το βράδυ να μιλήσει. Ο κύριος Αλμάς στη συγκεκριμένη ερώτηση τελείωσε, απλώς για να συνοψίσουμε. Λέει ότι οι σχέσεις που είχε ως προβεβλημένος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας δεν επηρέασαν καθόλου την επιτάχυνση των διαδικασιών. Δυσκόλεψαν και κατέστρεψαν την απόφαση. Αν δεν ήταν ο Σαλμάς που τη συναγραφούσε, δεν θα είχε κυνηγηθεί τόσο εξέταση. Το δείχνουν οι ημερομηνίες και οι αυθημερών αποφάσεις. Μας είπατε, κύριε Σαλμά, ότι είσαστε ο μοναδικός σε όλη την Ευρώπη που διαθέτατε αυτού του είδους το μηχάνημα. Και θέλω να κάνω έτσι μία ερώτηση. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι ήμουν ο πρώτος που έκανα. Εγώ δεν έχω αναφορά από την Ευρώπη τι γίνεται στην Ιταλία και στη Γερμανία. Ναι. Προφανώς δεν παρακολουθείτε την πορεία του μηχανήματος, δεν ξέρετε αν υπάρχουν. Όχι, εγώ δεν είναι δουλειά μου, δεν παρακολουθώ την πορεία του μηχανήματος. Δεν ξέρετε δηλαδή αν. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρετε. Ωραία. Πείτε μου κάτι και θα τελειώσω, νομίζω. Δεν πρόκειται εγώ να περιορίσω κανένα σε χρόνο, σας το λέω. Όχι, νομίζω... Αλλά θα μιλάνε οι δύο. Δεν μιλάνε τρεις, τέσσερις. Δεν γίνεται αυτό. Τελεία. Κύριε Σαλμά, επειδή όλοι... είχα πει, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, ότι στις 2,5 ώρα είχα μια σοβαρή υποχρέωση, γι' αυτό δεν είπε 12 ο κύριος Μπαλομενάκης, εγώ είπα 11. Εγώ το προσέχω, κύριε Σαλμά, αλλά το προσέξω, αλλά γιατί θέλω να απαντήσω σε όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όλη η υπόθεση ξεκίνησε, θα ήθελα να έρθουμε λίγο στο θέμα της κυρίας Γιαννακάκου. Η κυρία Γιαννακάκου, διοικήτρια
του Αττικό. Ήταν και αυτή που είχε αποστείλει και το σχετικό έγγραφο ερώτημα για τις αρθροσκοπήσεις προς το Κεσί. Καλά, σημειώνουμε ότι το 2012 ήταν υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Το προσπερνάμε αυτό. Θέλω να, να σας θέσω τα εξής ερωτήματα. Εσείς γνωρίζατε αυτό το ερώτημα που είχε θέσει η κυρία Γιαννακάκου? Το γνώριζα. Προς το Κεσί, το γνωρίζατε. Είναι σύμπτωση το ότι την ίδια περίοδο η κυρία Γιαννακάκου και εσείς ασχολείστε με τη μέθοδο αυτή στην Ελλάδα την ίδια περίοδο? Κυρία Γιαννακάκου δεν ασχολείται με τη μέθοδο αυτή στην Ελλάδα. Δεν ασχολείται. Άρα, ως διοικήτρια του Αττικό και από τη στιγμή που δεν ασχολείται με τη συγκεκριμένη μέθοδο και αν δεν κάνω λάθος είναι οδοντίατρος, αν δεν κάνω λάθος, είχε δικαίωμα να κάνει το ερώτημα αυτό προς το Κεσί? Θεωρώ ότι τα νοσοκομεία, σε αντίθεση με αυτό που σας είπε ο κύριος Γεωργακόπουλος, βάζω ένα ερώτημα αν το είπε, μπορεί να μην το είπε και να τον αδικήσω. Ωραία. Γι' αυτό, είδατε, δεν το θυμάμαι. Τα νοσοκομεία έχουν δικαίωμα να θέτουν ερωτήματα στο Κεσί. Η άποψή μου είναι, αν κάνω λάθος... Καταλαβαίνουμε το ότι... θέλω, μου επιτρέπετε κυρία, ναι, επειδή δουλεύω 35 χρόνια και πιστεύω και εσείς το ίδιο. Έχετε κάνει και διοικητή στο νοσοκομείο. Και πιστεύω ότι οποιοδήποτε διοικητής έχει δικαίωμα ό,τι αφορά το νοσοκομείο του, ό,τι αφορά το δικό του νοσοκομείο, έχει δικαίωμα πραγματικά να ρωτήσει. Εδώ, ας κρίνουν από αυτά που λέει η κυρία Καβαδία και εσείς, αν και τι, αν έπραξε σωστά ή όχι. Σας λέω πάντως ότι αυτό το δικαίωμα γενικότερα το έχει μόνο το Υπουργείο Υγείας. Για, δηλαδή, για μόνο να υπουργός, καταλάβω εγώ, συγγνώμη. Είχε δικαίωμα να κάνει ερώτημα που αφορά το νοσοκομείο της. Το νοσοκομείο της ναι, έχει δικαίωμα. Όχι δεν έχει ιδιώτη. Γενικότερα όχι, και ούτε ιδιώτη, βέβαια. Εννοείται. Ούτε για όνομα ιδιώτη του Θεού, εννοείται. Ένα διοικητή νοσοκομείου, τη δουλειά έχει με τον ιδιώτη. Άρα να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή, γιατί έκανε την ερώτηση και για τον ιδιώτη. Δηλαδή, από τη στιγμή που κάνει ως διοικήτρια του νοσοκομείου αυτό το ερώτημα, καταλαβαίνω εγώ και φαντάζομαι ο καθένας που το ακούει, ότι επιδεικνύει ένα εύλογο ενδιαφέρον για το νοσοκομείο της, για τη μέθοδο αυτή, σωστά? Αυτό δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αφού υπήρξε λοιπόν η γνωμοδότηση του Κεσί, υπήρξε η απόφαση των Υπουργών, γιατί το Αττικό δεν προέβη σε καμία κίνηση να αποκτήσει το μηχάνημα, πράγμα που κάνατε εσείς αντί για το νοσοκομείο? Δεν είναι δηλαδή παράξενο πως ενώ είναι αυτή που αρχικά εκινεί τη διαδικασία για τη συγκεκριμένη μέθοδο, στη συνέχεια δεν ασχολείται καν ως νοσοκομείο με αυτό το θέμα? Θέλω να πω γιατί δεν προχώρησαν στη δρομολόγηση μιας μεθόδου για την οποία έθεσαν οι ίδιοι το ερώτημα. Υπάρχει μια εξήγηση γι' αυτό? Εγώ δεν μπορώ να δώσω εξήγηση τι έκανε το Αττικό. Άρα δεν προφανώς απλά θυμίζω ότι η κυρία Γιαννακάκου ήταν η πρώτη εκ των διοικητών που διώχθηκε. Πότε? Και αντικαταστήθηκε. Κύριε Σαλμά. Πριν αντικατασταθούν οι άλλοι διοικητές. Ωραία. Κύριε Σαλμά, μας λέτε όμως. Δίνετε μια άσχετη απάντηση, στο ερώτημα. Μας λέτε ότι δεν έχετε εσείς. Δεν πρέπει να ξέρω και τα πάντα. Γιατρό... Μια άσχετη απάντηση. Να πρέπει να ξέρω εγώ. Να πάω στο Αττικό να ρωτήσω. Το έχουμε ακούσει. Ήρεμα, κύριε Μηταράκη, ήρεμα. Δηλαδή, εσάς δεν σας προξενεί εντύπωση ότι εκείνη την υπόθεση η διοικήτρια ενός νοσοκομείου επιδεικνύει ενδιαφέρον για μία μέθοδο όταν υπάρχει η δυνατότητα το νοσοκομείο να έχει αυτή τη μέθοδο, σταματάει εκεί το ενδιαφέρον. Ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο, για έναν ιδιώτη και δεν επωφελείται η ίδια, όταν λέμε η ίδια, εννοούμε το νοσοκομείο το οποίο διοικεί. Κύριε Μηταράκη, ήρεμα. Το μας λέτε. Απαντήσατε. Μάλιστα. Και η μία απάντηση είναι απάντηση. Έχετε θα τελειώσω, ερωτήσεις, ναι, κυρία Καβαδία. Θα τελειώσω. Κάτι γιατί, όπως σας είπα, εγώ δεν είμαι γιατρός. Βάζεται ο κύριος Μπουκόρος. Βλέποντας και συγκρίνοντας κάποια νούμερα, βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες διπλοέγγραφες ασθενών σε ό,τι αφορά τις αρθροσκοπήσεις. Δηλαδή, βλέπω ότι 81 εξεταζόμενοι ασθενείς εμφανίζονται τουλάχιστον δύο φορές να έχουν κάνει αρθροσκοπήσεις και στα δύο πόδια. Δεν ισχύει αυτό. Είναι ασθενείς που έχουν ή δύο παραπεμπτικά ή ένα διπλό και κάναν στα δύο γόνατα ή στα δύο ώμους, δεν θυμάμαι τι είναι. Το απαντήσαμε στην άλλη φορά. Ναι, μπορείτε να το επαναλάβετε λίγο για να το ξανακούσουμε. Ένας ασθενής μπορεί να κάνει αρθροσκόπηση και στα βεβαίως, δύο πόδια βεβαίως, ταυτόχρονα. Με αυτή τη μέθοδο, ναι. Αυτό ήταν 1500 και 1500. 652 που λέω, 1500 και 1500. Αφήστε τη λέτε εσείς τώρα. Καλά, αφήστε τη λέμε εμείς. Εγώ σας απαντώ 652. Άρα, 1500 και 1500. Και ακούστε τώρα εγώ λοιπόν. Ακούστε. Εντάξει. Εδώ αν έχετε ένσταση και σας ξενίζει αυτό, γιατί μπορεί και εγώ να συμπαρασταθώ μαζί σας ότι αν ήμουν δεν θα το έκανα έτσι, έπρεπε ο κύριος Γεωργακόπουλος
να βάλει αυτόματα ότι αν κάποιος κάνει και τα δύο γόνατα, το δεύτερο θα πληρώνεται 20%, 10%, 30%. Λοιπόν, δηλαδή, επειδή δεν το έκανε ο κύριος Γεωργακόπουλος, έπρεπε να το κάνω, προσέξτε, έπρεπε να το κάνει το διαγνωστικό μόνο του, να μπει στο σύστημα και να πει να βάλουμε ένα γκόφτη. Μήπως και κάποια στιγμή ο κύριος Γεωργακόπουλος θυμηθεί να τα ελέγξει. Δεν θα περίμενε κανείς κάτι τέτοιο ακούστε, από έναν ιδιώτη. Εδώ, ναι. Πολλά εύλογα ερωτήματά σας που θέτετε, αν η διοίκηση του ΙΟΠΗ είχε λειτουργήσει σωστά, δεν θα είχαμε φτάσει στην Εξεταστική Επιτροπή. Θα είχαν όλα αυτά που πιθανόν ευλόγως τίθενται στο μυαλό σας ως ερωτήματα, θα είχαν ρυθμιστεί. Δηλαδή, πώς φαντάζεστε, ας πούμε τώρα, όταν ένας ασθενής και έλεγε. Άρα έχει μέγιστες ευθύνες, μας λέτε ο κύριος Κοντός. Μας λέτε. Τελευταία ερώτηση, κυρία Καβάλα. Μας λέτε ότι έχει μέγιστες ευθύνες ο κύριος. Ναι, ναι, λοιπόν. Άρα κλείνω και το μαζεύω. Μας λέτε, λοιπόν, κρατώντας από την τελευταία σας απάντηση. Όχι, δεν θέλω ερμηνεία των όσων σας λέω. Απάντησα ότι είναι στα πρακτικά. Τελειώσαμε, πάει. Ότι έχει μέγιστες ευθύνες, λοιπόν, ο κύριος Κοντός. Δεν θέλω να ερμηνεύετε τις απαντήσεις. Απίπισα. Εγώ θα κλείσω λοιπόν, βεβαίως. Οι απαντήσεις σας έχουν καταγραφεί, έχουν καταγραφεί στα πρακτικά. Έχετε δικαίωμα όσο θέλετε, μέχρι το βράδυ να απαντάτε. Τι άλλο να πω. Ωραία, εγώ κλείνω λέγοντας και συνοψίζοντας ότι ο κύριος Σαλμάς εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν υπήρχε τίποτα μεμπτό στο να χρεώνει με τα 1.500 ευρώ τιμή η οποία είχε οριστεί ως κεν για 2 μέρες νοσηλεία. Μας λέει ότι είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Μία απόφαση δεν χρέωνα αφορούσε... εγώ, κυρία Καβάλα. Αυτή είναι Γιωργαντά, η κύριε Γιωργαντά. Χρέωνα εγώ. Ωραία. Το πόρισμα που διαβάζει. Το πόρισμα. Ωραία, να μην κάνετε, γιατί έχετε κάνει πολλά λάθη. Βγάζουν και πόρισμα την ίδια ώρα. Ήρεμα. Μου πείτε χρέωνα, ο οποίος έχει τιμή. Ακούστε, δεν την ξέρετε. Ας μιλάω μάρτυρα. Ακούστε. Να μιλάω μάρτυρα. Όταν μπαίνει ένας γιατρός να γράψει. Στο πόρισμα θα τα γράψετε αυτά. Στο πόρισμα, κυρία Καβάλα. Όταν ένας γιατρός. Καστώ να διακόψω τη συνεδρίαση, θα πάμε το βράδυ. Ήρεμα! Δεν ήρθε η ώρα του πορίσματος. Ενήλικας είναι, όταν, μπορεί να απαντήσει όποιος θέλει. Όταν ένας γιατρός... Εσείς πρέπει να επιβάλλετε πορίσματα, όχι, δεν διαβάζουμε όχι, δεν επιβάλλω, εδώ. Αυτό λέγεται κύριε λογοκρισία, κύριε Γεωργαντά. Αυτό λέγεται λογοκρισία. Κύριε Πρόεδρε. Ακριά από μένα η λογοκρισία. Κύριε Πρόεδρε. Να μιλάτε, δεν θα ρωτήσει... Κύριε Πρόεδρε. Ρωτάει, βγάζει θέλει. Κύριε Πρόεδρε. Και κρίνεται, ήρεμα. Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας νομίζω θα βοηθήσει. Ακούστε, μην φέρετε εκεί. Έτσι είναι επιτροπές. Όχι, όχι. Κύριε Πρόεδρε, ή που θα αποφασίσουμε όλοι εδώ πέρα ότι μετά τις ερωτήσεις στον εκάστοτε μάρτυρα θα κάνουμε και κρίση της μαρτυρίας. Γιατί απαγορεύεται. Προσέξτε, εσείς θα... κάνατε. Όχι, όχι, εγώ δεν έκανα. Ο κύριος Γιωργαντάς μπορεί να κάνει και ο κύριος Μπουκόρος και ο ίδιος ο κύριος Σμάρτης. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ή θα αποφασίσουμε. Αφήστε με να σα πω τη σκέψη μου. Η λέξη λογοκρισία μακριά από μένα. Κύριε μακριά. Πρόεδρε, διαδικαστικό είναι το ζήτημα. Αν βέβαια. Όχι. Το χρόνο. Κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν κρατάω αρκεί να μην παρεμβαίνετε. Κύριε Πρόεδρε. Να μην παρεμβαίνουμε. Κύριε Πρόεδρε. Ή που θα αποφασίσουμε, γιατί δεν το έχουμε αποφασίσει μέχρι στιγμή. Ναι. Ότι μετά την εξέδεση του κάθε μάρτυρα. Όλοι το έχουμε κάνει. Ο ερωτών έχει το δικαίωμα να κρίνει και το μάρτυρα. Αλλά αυτό θα είναι όντω μέσα στο χρόνο. Γιατί μετά είναι κατάχρηση χρόνου προς συναδέλφους ή που θα σταματάει την εξέταση. Σταματήστε να παρεμβαίνετε και θα δείτε. Όλοι έχετε αυτό το δικαίωμα. Λογοκρισία σε βουλευτές δεν γίνεται, παιδιά. Όχι, δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Δεν γίνεται με μένα, πρόεδρο. Δεν λογοκρίνω εγώ. Ο Μάρτης έχει δικαίωμα να απαντάει μέχρι το βράδυ. Εσείς τι προσφέρετε, κύριε Γεωργαντά, στο μάρτυρα. Εγώ τι προσφέρω. Είστε υποχρεωμένος ως πρόεδρος της Επιτροπής να προστατεύσετε το μάρτυρα μόνο κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων και τέλος. Από εκεί και πέρα, εδώ πέρα δεν είμαστε για να σχολιάζουμε αν μας άρεσε ή όχι η κατάθεση του μάρτυρα. Θα σχολιάσουμε αν μας άρεσε ή όχι η κατάθεση του μάρτυρα. Είναι αυτά. Είναι αυτό ο ρόλος των μελών. Κύριε Γιωργαντά, έχουμε διαφορετική άποψη. Να κάνουμε και ένα δικαστήριο για τη λέξη λογοκρισία. Έχουμε διαφορετική άποψη για τη λέξη λογοκρισία. Τη κατάθεση του μάρτυρα και αξιολόγησή τη δεν δικαιούμαστε να κάνουμε ω μέλη τη Επιτροπή. Ο βουλευτής δεν έχει δεν δικαιούμαστε, όχι. Λέτε, είμαστε μέλη τη Επιτροπή. Αξιολόγηση τη κατάθεση θα κάνουμε τώρα. Όχι, ναι, τα πορίσματα αυτά. Έχει δικαιούμαστε. Τα πορίσματα κύριε πρόεδρε, αυτά. Τι κάνει και εσεί, κύριε, κύριε Πρόεδρε. Είναι ντροπή αυτό. Να κοιτάξω τα πρακτικά να δείτε. Να δείτε τι έχετε πει, γιατί θυμάμαι. Είναι ντροπή, λέω. Είναι ντροπή. Ντροπή τι. Δεν πρέπει. Πρέπει ο κάθε εξεταζόμενο να έχει το δικαίωμα να απαντήσει και εκεί σταματάμε. Η αξιολόγηση τη καταθέσεώ του θα γίνει στα πορίσματά μα. Όχι εδώ μετά το τέλο τη κάθε
απάντηση σε αξιολογούμε αν μας άρεσε ή δεν μας άρεσε, κατάλαβε. Το είναι δυνατόν. Να λέγεται υποκρισία, διότι όλοι μας και εσείς όλοι ξέρουμε. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ, δεν στα πρακτικά. Κάτι. Εγώ, αν φέρω τα πρακτικά, θα δείτε τι γίνεται. Δεν θα φέρω. Για το τυπικό... τα πράγματα. Δώστε μου ένα λεπτό. Λάπα, έχω δίκιο για λοιπόν, κύριε Λάπα. Κύριε Γιώργαντά, έχετε φάει ήδη ένα τέταρτο χωρίς λόγο. Η κυρία Καβαδία είναι πολύ προσεκτική. Κύριε Πρόεδρε, το προβλέπει αυτό. Ας προτρέπω. Προβλέπει αξιολόγηση των καταθέσεων. Βλέπετε. Ρωτήστε τον κύριο Γιώργαντά. Κύριε Γιώργαντά. Δεν είστε δικηγόρος εδώ, είστε βουλευτή. Με τον κώδικα ποινική δικονομία είμαστε εδώ. Σύμφωνα με τον κώδικα ποινική δικονομία, δεν επιτρέπεται ο εξεταστής να προσφέρει κρίση σε τέτοιες καταθέσεις. Απαγορεύεται. Ο Μάρτης δεν είναι κατηγορούμενος. Ο κύριος Λάπας δεν απαντάει. Είναι σαν να τον έχετε βάλει κατηγορούμενο, κύριε Γιωργαντά. Είναι μάρτης. Δεν έχει βάλει καμιά υπογραφή. Για να πέσουν οι τόνοι. Αυτό που σας λέει ο κύριος Γιωργαντάς είναι ορθόν και τυπικό. Μπορείτε να ρωτήσετε και τον κύριο Λάπα, είναι έγκριτος νομικός. Αν μπορεί να γίνει αξιολόγηση του μάρτυρα και αν προβλέπετε με βάση και τον κώδικα. Καταρχάς δεν κάνω αξιολόγηση. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη αξιολόγηση. Αν μου άρεσε ή δεν μου άρεσε. Αν είπε ψέματα ή δεν είπε. Αυτό σημαίνει. Όχι, κύριε συνάδελφε. Δεν είπα συνάδελφε, είπατε. Εγώ αυτό που είπα. Έκανα μία σύνοψη των απαντήσεών του. Δεν αξιολόγησα κάτι. Δεν βλέπετε σύνοψη πουθενά. Δεν κάνετε σύνοψη. Εγώ βλέπετε. Όταν ξεκινήσει. Κύριε συνάδελφε, όταν ξεκινάτε τη σύνοψη λέγοντας ότι δεν απάντησε σε ερωτήσεις. Πού προβλέπετε η σύνοψη, πού προβλέπετε ο σχολιασμός. Να μου διαβάσει κάποιος που στον κώδικα ποινικής οικονομίας επιτρέπεται η σύνοψη. Εγώ προσωπικά, κύριε Γιωργαντά, πού επιτρέπεται αυτό. Εγώ προσωπικά, ο κύριος Λάπας, ρωτήστε του. Έχετε καλούς νομικούς. Ωραία, σταματήσει. Αυτή η ιστορία μπορεί να σταματήσει. Να κάνει μια συμφωνία κυρίων. Όχι, μη φεύγετε, αν πραγματικά κύριε. Κάποιος, προσέξτε, ξεφύγει από τα όρια και βρίζει τον μάρτυρα ή τον συκοφαντή ή πράγματα προσωπικά κλπ, εννοείται, αυτό απαγορεύεται. Κρίση όμως, ας το λέω εγώ στην ομιλία μου, είπα για τις 7 συμπτώσεις, είπα αυτό, είπα εκείνο. Αυτό τι είναι. Σχολιασμός δεν είναι, τι είναι. Όταν ξεκινάει η κυρία συνάδελφος λέγοντας ότι ο μάρτυρας δεν μου απάντησε. Ναι. Δεν ξεκίνησε έτσι. Ναι, έχει δικαίωμα. Κύριε Καβαλογιάννη, αν δεν παρεμβαίνετε, έχει δικαίωμα ο κάθε βουλευτής. Είναι εκλεγμένος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου να κάνει σχόλιο. Όνομα του. Όχι. Εσείς το έχετε. Μάλλον είμαστε εδώ, κύριε Πρόεδρε. Μάλλον σας παρακαλώ, πάμε. Στην Ολομέλεια. Ακούστε. Ακούστε. Επειδή είναι λεπτές ισορροπίες. Σας έχει ξεφύγει ο έλεγχος. Τα όρια δεν φταίω εγώ. Δεν χρειάζεται το για τα αυτονόητα. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Γιατί είναι η σειρά μου να μιλήσω. Καμία σύνοψη δεν χρειάζεται. Για τον απλούστατο λόγο ότι τα πάντα καταγράφονται στα πρακτικά. Επειδή είναι λεπτές, και ο καθής μπορεί να προστρέψει λίγο, μισό δευτερόλεπτο. Τι άλλο πιο αυτονόητο. Επειδή είναι λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στη λογοκρισία και το σχολιασμό, εγώ λέω σε αυτό το τρυπάκι, συγχωρήστε μου τη λαϊκή έκφραση, να μην μπούμε. Έχει δικαίωμα ο βουλευτής, τη στιγμή που είναι ευπρεπής και μιλάει με γεγονότα, να κάνει το σχολιασμό του. Όλοι τον έχουμε κάνει, και εγώ και εσείς, και νομίζω ότι αυτή η κουβέντα δεν έχει νόημα. Και πάνω απ' όλα ο μάρτης που τον αφορά. Δεν διαμαρτύρεται. Έχει δικαίωμα να απαντήσει. Και απαντάει. Είναι παρέκκληση, κύριε Πρόεδρε. Αν σχολιάζει οποιοδήποτε συνάδελφο, θα απαντάει ο μάρτυρας. Αν σχολιάζει ο συνάδελφο, θα απαντάει ο μάρτυρας, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αν είναι δεν είχατε παρέμβει, κύριε Κεφαλογιάννη, η διαδικασία πήγαινε μια χαρά. Μα όταν ξεκινάει η λέξη. Μια χαρά ότι... και σα λέω ότι βιάζετε και δεν το σεβόσαστε. Εγώ το σέβομαι, εσεί δεν το σεβόσαστε. Εμεί δεν το σεβόμαστε. Να προχωρήσουμε. Σε ερωτήσει. Μην κάνουμε παρεκκλήσει. Κύριε Μπουκόρο, έλα. Απλώς, ναι. Όχι πάλι, σας παρακαλώ πολύ. Συγγνώμη. Έχει δοθεί ο λόγος. Έχετε ακόμα κάτι να προσθέσετε, κυρία Καβαδία. Ξέρετε. Μισό. Μα μου έχετε δώσει το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει λόγος. Σε φεύγει εκτός ελέγχου η κατάσταση. Ακούστε, κύριε. Ήρεμα. Κύριε Καβαδία, αν έχετε κάτι, πείτε το. Και αν έχει ο Μάρτης να απαντήσει. Καταλαβαίνω απολύτως τον εκνευρισμό των συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όταν μιλάνε τα γεγονότα, κανείς δεν μπορεί. Κύριε Σταλμά, έχετε δικαίωμα να απαντήσετε. Τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα, λοιπόν. Ήρεμα. Φαντάζομαι. Μπορούμε να είμαστε ήρεμα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μικρόφωνο,
Είναι δυνατόν να γίνονται αυτές οι αξιολογίες εξετάσεις? Αν πρόκειται να κάνω λογοκρισία, εγώ φεύγω από αυτή τη θέση. Δεν κάνω λογοκρισία. Δεν κάνω λογοκρισία. Σας έχει ξεφύγει η κατάσταση. Αν αισθάνεται ο μάρτυρας ότι αδικείται, να μου το πει. Αισθάνεται ο μάρτυρας. Εμείς πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κώδικας. Είναι σαφές ότι οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας είναι εξοικειωμένοι με την έννοια της λέξης λογοκρισία. Αυτό προσπαθούν να επιβάλλουν. Είναι αυτή η δήλωση. Αφού έχουμε επιτρέψει. Βεβαίως είμαστε εξοικειωμένοι με τη λογοκρισία. Είμαστε εξοικειωμένοι διότι έχουμε επιτρέψει στις ευρωεκλογές. Έχετε όλο τον χρόνο μπροστά σας. Είμαστε εξοικειωμένοι. Δεν προχώρησα σε κάτι. Έχουμε επιτρέψει. Στη Σοβιετία, βεβαίως. Αυτό που κάνετε τώρα δεν. Κυρία συνάδελφε, μου έχει δοθεί ο λόγος αν δεν το έχετε καταλάβει. Αν δεν το έχετε καταλάβει. Τελειώστε. Μου εδόθηκε, αδόθηκε. Κύριε Μπουκόρο, δεν μιλήστε. Θα διακόψω τη συνεδρία. Δεν είναι διαδικασία αυτή, κύριε Πρόεδρε. Όταν δίνετε το λόγο σε ένα βουλευτή, να μην τον αφαιρείτε. Όχι. Κυρία Καπαδία, πείτε την τελευταία σας λέξη. Ας τελειώσουμε λοιπόν. Εγώ δεν έκανα καμία. Πιστεύω στη δημοκρατία και συνεχίζω πρόεδρε, να πιστεύω. Δεν έκανα και θα απαντήσει ο Μάρτης όπως θέλει. Καμία αξιολόγηση, γιατί οι άριστοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας θα έπρεπε να ξέρουν ότι η αξιολόγηση είναι να πούμε αν μας άρεσε ή δεν μας άρεσε η κατάθεση. Να πούμε αν. Το τι είπα το γράφουν τα πρακτικά και μην γελάτε ηρωνικά, κύριε Κεφαλογιάννη. Του, άστον, από εκεί και πέρα η συναγωγή συμπερασμάτων. Είναι δικαίωμά μου. Έχω δικαίωμα να κρίνω τις απαντήσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι. Είναι μάρτυρας και κρίνω τις απαντήσεις. Και κρίνω τις απαντήσεις. Όχι, η κρίση δεν είναι αξιολόγηση. Ζωηρός είστε σήμερα, κύριε Κεφαλογιάννη, χωρίς λόγο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι και όλες όσοι μας άκουσαν και μας είδαν αντιλαμβάνονται, βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, παρά μόνο έχω να πω ότι τα 1.500 ευρώ έχουν γίνει 300 ευρώ, κύριε Πρόεδρε, και με αυτό θέλω να κλείσω. Ευχαριστώ, κυρία Καβαδία. Θέλετε κάτι, κύριε Μάρτης? Κυρία Καβαδία, επειδή εν τη ρήμη του λόγου σας είπατε χρεώνατε 1.500, αυτό πάρτε το πίσω. Ναι, χρεώνετε. Να τελειώσω. Δεν χρεώνει κανείς. Όταν ο γιατρός μπαίνει και συνταγογραφεί μια εξέταση, βγάζει μια τιμή που την έβαλε το κράτος, ο ΕΟΠΗ δίπλα, δεν την έβαλε ο γιατρός, και όταν ένα διαγνωστικό εκτελεί μια εξέταση, την εκτελεί στο ποσό που έχει ο ΕΟΠΗ. Δεν χρέωνε κανένας με δική του πρωτοβουλία. Τελεία και παύλα. Κλείσαμε. Πάει τώρα. Τιμή για δύο μέρες νοσηλεία και χειρουργείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Καβαδία. Ακούστε λίγο, κύριε Μποκόρο, μισό δευτερόλεπτο. Ακούστε.